Ερχόμαστε από μία σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μία σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή. Νίκος Καζαντζάκης. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, λοιπόν? Ένα ερώτημα δύσκολο να απαντηθεί και δύσκολο να αρθώσει κανείς. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα από τα ερωτήματα που μου δημιουργήθηκε στην αρχή της φετινής μας χρονιάς, το Σεπτέμβριο. Όλα άρχισαν από μία συζήτηση που είχα με τον εαυτό μου, σχετικά με το πόσο γρήγορα πέρασαν αυτά τα δύο χρόνια. Από την πρώτη μέχρι και την τρίτη γυμνασίου που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, όπου από εκεί που είναι Δευτέρα, ξαφνικά είναι Παρασκευή, χωρίς να το καταλάβεις. Θυμήθηκα λοιπόν και τους μεγάλους που μας λένε μας τους νέους. Χαρείτε τη ζωή τώρα που την έχετε, γιατί μετά ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Συνειδητοποίησα επίσης ότι σε 3 χρόνια θα τελειώσει το σχολείο. Και μετά, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνω μετά? Θα πρέπει να σπουδάσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να γίνω γιαγιά, να τρέχω στους γιατρούς. Και μετά, να παραδώσω το πνεύμα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θέλω να κάνω. Ή μήπως να γίνω εξερευνήτρια, να ταξιδεύω από χώρα σε χώρα. Να μαθαίνω, να ανακαλύπτω, να δημιουργώ. Και να καταλήξω στη Μαλαισία από τα δόντια μια στίγρη. Ή μάλλον, ας μην έχω τόσο άδοξο τέλος, μπορεί να ανακαλύψω την χαμένη πόλη, να βρω το χαμένο λιχνάρι, να ζήσω μια ζωή χαρισάμενη, αφού βέβαια τα φτιάξω με τον πανέμορφο και πανέξυπνο Ταρζάν. Και ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είμαι σίγουρη όμως ότι αυτό το δρόμο θέλω να ακολουθήσω. Ένα δοκιμασμένο μοτίβο ζωής. Μπορεί και ναι, αλλά μπορεί και όχι. Και έτσι λοιπόν κατέληξα να ρωτάω τον εαυτό μου, άραγε ποιο είναι το νόημα της ζωής. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει νόημα της ζωής. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχει νόημα να ζεις και να μην υπάρχεις, αλλά ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόημα που όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αντιθέτως, όταν όλοι φτάσουμε στο τέλος μας, θα πρέπει να έχουμε ευχαριστηθεί τη ζωή όπως εμείς πραγματικά θέλουμε. Να την έχουμε διαμορφώσει πάνω στα δικά μας θέλω και τα δικά μας πιστεύω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κανείς να θέλει να ζήσει μια κανονική, φυσιολογική ζωή όπως προανέφερα ή κάπως τελείως διαφορετικά, κάπως μοναδικά, που μόνο ο ίδιος ξέρει. Δυστυχώς, τη σημερινή εποχή η χώρα μας πλήττεται και από το σοβαρό φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, που δεν έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην ίδια την ψυχολογία του ατόμου. Έτσι, πολλά άτομα αναγκάζονται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους ευχαριστούν στην πραγματικότητα. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι να ασκεί κανείς μια δουλειά η οποία δεν τον ευχαριστεί στην πραγματικότητα. Αυτός ο άνθρωπος νιώθει εγκλωβισμένος, καταδικασμένος μέσα σε ένα κλουβί, όπου δεν διαφαίνεται έξοδος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βρει το νόημα της ζωής του. Η ζωή είναι κάτι μεγάλο και αφού σου δίνεται η ευκαιρία της ζωής, πρέπει να την εκμεταλλευτείς, να τη ζήσεις, με ό,τι σημαίνει για σένα αυτό. Αποφάσισα να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί ήθελα να μοιραστώ τη γνώμη μου με άλλους, με όλους εσάς, που ίσως συμφωνείτε ή και διαφωνείτε μαζί μου. Να σας κάνω να σκεφτείτε, να αισθανθείτε, να προβληματιστείτε έστω και μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά. Και καθώς λοιπόν βγαίνετε από την αίθουσα στο τέλος της εκδήλωσης, προχωράτε προς το αμάξι, ξεκλειδώνετε την πόρτα του σπιτιού σας, να αναρωτηθείτε. Είμαι ικανοποιημένος με το νόημα που δίνω στη ζωή μου? Αν ναι, μπράβο, συνέχισε. Βελτίωσε όλο και περισσότερο, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Κανείς δεν είναι τέλειος, όπως τέλεια δεν είναι και η ζωή. Αν πάλι όχι, δεν έχει σημασία αν είσαι 14, 22, 45, 80. Όλα μπορούν να αλλάξουν, αν πραγματικά θες και πραγματικά το πιστεύεις.
Κάνε την ανατροπή. Δημιούργησε ένα καινούριο νόημα στη ζωή σου. Και λέω δημιούργησε, γιατί μιας και ζούμε σε έναν κόσμο με δυσκολίες, όπου όλα δεν είναι ρόδινα και αρμονικά όπως τα περιμένουμε, αλλά με προκλήσεις και απαιτήσεις. Μήπως είναι καλύτερο όχι απλά να αναζητούμε το νόημα της ζωής, αλλά να το δημιουργούμε. Μήπως νόημα της ζωής είναι τελικά δημιουργικά και αποφασιστικά. Να δίνουμε οι ίδιοι νόημα στη ζωή μας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστώ πολύ.